Εύελιν. Αμίνα μου. Ναι. Έχω ξυπνήσει στις 4 τα χαράματα. Τώρα θα μου πεις που κολλάει αυτό. Αχ, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κατανοήσω αυτά τα παπούτσια. Δεν παίρνω καθόλου καλά. Θα κάνω ότι δεν τα βλέπω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, μπράβο, πάλι λίγο χρώμα από πάνω. Α, να γεια σου. Πάλι λίγο χρώμα από πάνω. Το πάνω, από τη μέση και πάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φρέσκο, νεανικό και δεν σε έχω συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες. Μπορώ να δω λίγο ξανά το παντελόνι. Ωραία. Σε μια τέτοια εικόνα θα πρότεινα sneakers. Αυτά θα έδιναν μια εικόνα η οποία θα ταιριαζε και στο Βόλο, θεωρώ, και στο Τσιπουράδικο και στο coolness που θα ήθελες να βγάλεις για να πας σε ένα τέτοιο μέρος. Δεν είναι το καλύτερο σου look. Με έχεις καλομάθει. Τι να κάνουμε. Στενοχωριέμαι όταν το κάνω. Τι έβαλε. Ένα. Εντάξει, είπαμε να μην σ' αρέσουν, αλλά αυτό είναι. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσουν. Ναι, ναι, το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Στέλιο, εσένα σ' αρέσουν. Όχι. Αλλά εντάξει, δεν θα σταθώ σε αυτό, γιατί γούστο είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι μία τάση. Αυτά τα παπούτσια παρούσε σε πολύ κόσμο. Δεν. Τώρα, στα συν είναι ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική. Αυτό όμως, για να είναι συν και όχι πλην, είναι μία πολύ λεπτή γραμμή που τα χωρίζει. Okay. Γιατί αν είσαι κάθε μέρα τόσο διαφορετική που δεν μπορούμε να διαβάσουμε το προσωπικό σου στυλ, δηλαδή σε αυτήν την εικόνα εγώ δεν σε βλέπω. Εσύ μπορεί να την είσαι κάθε μέρα έτσι, αλλά εμείς γνωρίζουμε την Αμίνα που βλέπουμε εδώ. Ούτε στο σπίτι της, ούτε στο Βόλο με τις φίλες της, ούτε στα social της. Γιατί το Master Rocks είναι εδώ. Και ξέρουμε την Αμίνα που βλέπουμε εδώ. Οπότε το στυλ σου και εσάς πρέπει να είναι εξελιχτικό. Όχι τη μία μέρα έτσι και την άλλη μέρα ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό δεν έχει να κάνει με προσωπικό στυλ. Αυτό έχει να κάνει με βιτρίνες, με μη προσωπικότητα και όχι απαραίτητα κακή ή καλή αισθητική, αλλά η προσωπικότητα εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και αφού αντιληφθούμε την προσωπικότητά σας στην ενδυματολογική, κάποια πράγματα θα περνάνε. Ωραία. Και κάποια όχι. Ωραία. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό το look είναι πολύ εύκολο και δείχνει πολύ εύκολο. Δεν είναι για διαγωνισμό. Εδώ είναι διαγωνισμός. Ωραία. Θυμήσου γιατί ήρθες κάθε φορά που θα φτιάχνεις τέτοια look. Okay, δεν θα ξαναφτιάξω τέτοιο look. Θα μπορούσε αυτό το look να έχει πολλή άποψη. Δεν έχει. Οδά. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι έχεις πείσει τα υπόλοιπα κορίτσια για το στυλ σου τόσο πολύ, ναι, που ενώ εδώ παίρνεις άσους, έχεις πάρει μια πάρα πολύ δυνατή βαθμολογία από τις συμπαίκτριές σου. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό για τις δυναμικές που έχουν αναπτυχθεί μέσα στην ομάδα. Γι' αυτό το αναφέρω. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει ή είναι πολύ, ή η Αμίνα έχει πείσει τα κορίτσια ότι ό,τι κάνει είναι ξέρεις, καταπληκτικό, πανδύσκολο και απαιτεί γνώσεις και βάθος, ή τα κορίτσια δεν μπορούν να αξιολογήσουν ή έχετε κάνει κλίκες. Δηλαδή, ένα από τα τρία συμβαίνει. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Για να μας εξηγήσει τώρα ο Λάκης τι γίνεται. Τι έβαλες, Στέλιο? Τι να βάλω? Ένα. Original. Τόσο original όσο και αυτό το look. Μπράβο. Είστε δύο original, λοιπόν. Αμίνα μου. Εγώ, αν είχα ένα ψαλίδι αυτή τη στιγμή, θα σου έφτιαχνα πάρα πολύ ωραία όλο αυτό το look. Αν είχα ένα ψαλίδι, θα φερούσα αυτά τα δύο μανίκια από αυτό το φούτερ και θα φερνόταν το καρό, που είναι μια χαρά, σε ένα γυλαίκο, σε μια καζάκα, όπως θες πες το, να φαίνεται το καρό και από πάνω το φούτερ χωρίς μανίκια, αφού θέλει να φορέσει ένα καρό με φούτερ. Επειδή αυτά τα παπούτσια προσφέρονται για να αρέσουν και στην κυρία Καζαντζόγλου, μάλλον να τα συμπαθήσει κατά κάποιο τρόπο, μπορούν να φορεθούν χοντρές κάλτσες, επιτηδευμένες, πολύ ωραίες, με σχέδια κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε ένα καρό, μία καζάκα με ένα λόγκο, τις καλτσάρες αυτές τις χοντρές και έτσι σβήνει λίγο ή δικαιολογεί την παρουσία αυτών των παπουτσιών, των πλαστικών κτλ. Αλλιώς, παίρνεις ένα πιεσόμετρο, τα φοράς σε άσπρο χρώμα, κάνεις νοσοκόμα, φοράς μία ωραία ρομπίτσα από πάνω και
Είναι ένα look, πάω στο νοσοκομείο να δω μια φίλη μου, η οποία έξω και μακριά είναι ασθενής και πρέπει να τη δω. Δύο. Ευχαριστώ. Τουλάχιστον πήρες δύο. Πώς να σου το πω τώρα. 6,5. Εντάξει. Με φόρμες τι περιμένεις να πάρεις. Δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Πήγαινε καλύτερα στη θέση. Τώρα το έμαθα. Πήγαινε τώρα στη θέση σου, γιατί θα συνεχίσει και δεν θα σ' αρέσει.